Επανερχόμαστε στο θέμα της μεγάλης πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στη Ρόδο. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Κοστομύρη. Είναι πρόεδρος της κοινότητας Ψύνθου. Καλησπέρα σας, κύριε Κοστομύρη. Καλησπέρα σας. Πώς εξελίσσεται η πυρκαγιά και κυρίως πείτε μας αν κινδυνεύουν περιοχές κατοικημένες. Η κατάσταση είναι δραματική. Η φωτιά είναι σχεδόν έξω από την Ψύνθο. Είμαστε 800 κάτοικοι. Ναι. Τι άλλο να σας πω. Το χωριό έχει εκενωθεί σχεδόν όλο. Σας έχουν ζητήσει να εγκαταλείψετε λοιπόν τα σπίτια σας. Ναι, εντολή της πυροσβεστικής και του δημάρχου είναι εγκατάλειψη των κατοίκων του χωριού και λόγω ότι δεν είχαμε ρεύμα βάλαμε τη σιρήνα του πολέμου. Βάλατε τις σιρήνες δηλαδή στην κοινότητα για να ειδοποιήσετε τον κόσμο, έτσι. Να κάνουμε εκένωση. Μάλιστα. Άρα είναι κοντά στα σπίτια πλέον οι φλόγες. Είμαστε γύρω στα 500 με 600 μέτρα από το χωριό. Δεν επαρκούν οι δυνάμεις για να προστατεύσουν το χωριό. Υπάρχουν αεροπλάνα που επιχειρούν εκεί. Ποια είναι η κατάσταση? Έχω δει εγώ από τις 2 η ώρα που έχω ανεβάσει το βίντεο πάνω. Είχε ελικόπτερα. Αν μπείτε στο Facebook μέσα, live, Κοστομύρης Βασίλης, έχω κάνει βίντεο. Ναι. Υπάρχουν και άλλες περιοχές που κινδυνεύουν εκτός από την Ψύνθο? Ναι, είναι τα Μαριτσά, το χωριό Μαριτσά, είναι η Θολός, είναι η Σορονή, είναι η Θεολόγος. Αθήνε, all the people they left for a village, take your husband and go to the beach. Είναι φάντου. Τώρα δίνεται και οδηγίες από ό,τι καταλαβαίνω σε τουρίστες. Υπάρχουν τουρίστες στην περιοχή, λοιπόν. Τι γίνεται με τους ανθρώπους αυτούς? Πρέπει να τους καθοδηγήσουν να πάνε στην παραλία. Άρα τους λέτε να πάνε στην παραλία από όπου υπάρχει μέρημνα για το που θα μεταφερθούν. Τι γίνεται από εκεί και πέρα? Θα μείνουν εκεί, είναι ακίνδυνα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε καταλάβει πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά? Έχετε βγάλει ένα συμπέρασμα? Πώς ξεκίνησε η φωτιά? Ναι. Δεν τα γνωρίζω αυτά, δεν τα γνωρίζω. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κοστομύρη. Ευχόμαστε καλή δύναμη και να πάνε όλα καλά.